Αυτό είναι ίσως που κάτι το οποίο ξεχνάμε, ή μάλλον ξεχνάει ο ελληνικός λαός, θυμωμένος όν, όχι αδικαιολογήτως, δικαιολογημένα, ξεχνάει ότι την Κυριακή προσέρχεται στις κάλπες για να εκλέξει πρωθυπουργό. Δεν προσέρχεται στις κάλπες για να τιμωρήσει από πράγματι μεγάλα λάθη και μεγαλύτερα νομίματα τα οποία έγιναν. Έχουμε μια εξαιρετικά περιπλεγμένη κατάσταση. Από την ψήφο του ελληνικού λαού εξαρτάται αν θα έχουμε μεγαλύτερη περιπλοκή της κατάστασης ή θα έχουμε κάποια ελπίδα ομαλοποιήσεως και σταθερότητας της χώρας. Ο λαϊκός αυτός ιερμός και ο αρχηγός του προβάλλονται ως δύναμη ομαλότητας, σταθερότητας και ασφάλειας. Δεν είμαι σίγουρος ότι σήμερα, με τον τρόπο που παρακολουθώ και χειρίζονται και τοποθετούνται απέναντι στα κυρίαρχα θέματα κάποιοι, ότι αυτό το στοιχείο μπορούν όλοι να το παρακολουθήσουν. Βλέπω εξαλότητα. Βλέπω μια στήρα άρνηση. Μια στήρα άρνηση. Βλέπω βερμπαλισμούς. Βλέπω ανίερες και παραφύσιν πολιτικές συμμαχίες. Όλα αυτά δημιουργούν περισσότερη ανασφάλεια για την επόμενη μέρα. Εάν υπάρξει επόμενη μέρα. Πολύ φοβούμαι ότι η πρημοδότηση του θυμού μπορεί να φέρει την κατάσταση ανεξέλεκτη το βράδυ της Κυριακής. Διάβασα στην ιστοσελίδα αυτού του ακραίου κόμματος που λέει ότι εάν το βράδυ των εκλογών ο επιτηρητής που θα έχουμε εκεί τις εκλογές διαπιστώσει ότι κάτι κτλ. Δεν θα αρκεστούμε στις ενστάσεις, γράφει μέσα, αλλά οι πιεστικές δυνάμεις θα πάρουν το λόγο. Όταν ξεκινάμε έτσι ότι κάτι δεν μας αρέσει, θα μπουν μέσα οι ντουλάπες για να καθαρίσουν την κατάσταση, αυτό είναι πολύ κακό στοιχείο, κακή ένδειξη για το που οδεύει η δημοκρατία. Ποιο είναι το φάσμα, όπως προβάλλεται τουλάχιστον από τα οποιαδήποτε ευρήματα, σοβαρά και λιγότερα σοβαρά. Είναι δύο κύκλοι, ομόκυκλοι, ομόκεντροι, είναι ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Σαμαρά. Δεν χωράει αμφιβολία, αυτοί είναι συναδεμένοι. Αριστερά του Βενιζέλου είναι ο κύριος Κουβέλης. Πιο αριστερά είναι ο κύριος Τσίπρας και πιο αριστερά είναι η κυρία Παπαρίγα. Δεξιά είναι ο κύριος Σαμαράς, αμέσως μετά είμαι εγώ, παραπέρα είναι ο κύριος Καμένος και παραπέρα είναι η Χρυσή Αυγή. Από αυτό που ακούσατε, από αυτό το συνδυασμό των κομμάτων της Κυριακής το βράδυ, τα τέσσερα κρέα, δύο και δύο, έχουν πει ότι δεν συζητάμε για τίποτα, καμία κουβέντα. Είμαστε στα κάγκελα. Άρα λοιπόν περιορίζεται ο αριθμός εκείνων οι οποίοι θα πρέπει αναγκαστικά να βρουν μια λύση. Δεν πρέπει να μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Δεν πρέπει η χώρα να διαλυθεί. Δεν πρέπει η ακυβερνησία να δημιουργήσει άλοθη για περαιτέρω κακοποίηση και ασέλεια εις βάρος της πατρίδας. Έτσι το αντιλαμβάνουμε και γι' αυτό λέω ότι είμαστε μοχλός ομαλότητας και σταθερότητας. Πώς έχουν τα πράγματα και τι μπορεί να γίνει. Δεν έχω καμία ψευδέστηση και δεν πρέπει να έχετε κι εσείς ότι μετά την υπογραφή του Σαμαρά και του Βενιζέλου στο μνημόνιο και ιδιαίτερα στην επιστολή της κυρίας Λαγκάρντ, μια απάτη η οποία ακόμα δεν έχει διερευνηθεί, αυτή την πολιτική απάτη εγώ θα διερευνήσω από την Κυριακή το βράδυ, όπως και το μνημόνιο ήρθε στα αγγλικά και μετά από πίεση δική μου και στα ελληνικά. Έχει μεταφραστεί όλο το μνημόνιο εκτός από τρεις γραμμές. Είναι οι γραμμές της επιστολής προς την κυρία Λαγκάρντ που οι πολιτικοί αρχηγοί δεσμεύονται ότι όσο πολιτεύονται δεν θα ασκήσουν πολιτική ενάντια στις ρυθμίσεις του μνημονίου. Αυτό έχουν υπογράψει. Από τη στιγμή που υπογράψει αυτό ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, αυτομάτως είναι ανενεργοί. Δεν θα κάνουν τίποτα. Εσείς πρέπει να βγει ο Πρωθυπουργός και ο Προβόπουλος να μας πούν αυτό το οποίο είπε ο καθέξιμ ψεύτης ο κύριος Βενιζέλας, ότι σε τρία χρόνια θα βγούμε από το μνημόνιο, εάν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να απαντήσει ο κύριος Παδήμος,
θεσμικά είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο άλλος και της Τράπεζας Ελλάδος και να πει αυτό θα γίνει ή αυτό δεν γίνεται. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ξεφύγει από το μνημόνιο όχι σε 3 χρόνια, σε 30 χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να είναι λύση. Αυτό είναι το ξεκάθαρο θέμα. Ούτε λύση βεβαίως είναι, ένα στήρο όχι, άνευ προτάσεως κτλ. Βέβαια, κάποιοι από το πολιτικό προσωπικό ποντάρουν σε αυτό το δικαιολογημένο θυμό και σου λέει θα πάνε την Κυριακή και θα την ψηφίσουν. Όμως εάν βάλουμε στην κάλπη θυμό, θυμό θα βγάλει η κάλπη. Εάν βάλουμε λογική στην κάλπη, μυαλό θα βγάλει η κάλπη. Και το βράδυ της Κυριακής χρειαζόμαστε μυαλό και όχι τσαμπουκά.